Καλησπέρα. Είμαι ο Πάρης, ο Mega Cyber. Χαίρομαι που είσαι μαζί μου για άλλη μία συνεδρία. Ναι, το βλέπω εδώ πέρα. Αυτήν την εβδομάδα είχαμε πει θα κάνουμε λίγη ψυχανάλυση. Οπότε θέλω να καθίσεις αναπαυτικά στον καναπέ εδώ μπροστά και να αδειάσει ολοκληρωτικά το μυαλό σου. Γιατί με ρωτάς? Επειδή σήμερα παίζουμε Psychiatry Simulator! Ένα παιχνίδι κατά το οποίο είσαι εσύ ψυχολόγος, έρχονται πελάτες και πρέπει να τους κάνεις διάγνωση και ανάλογα να τους δίνεις και θεραπεία. Πρέπει να είναι πάρα πολύ fun, δεν το έχω τσεκάρει ακόμα εγώ προσωπικά, οπότε πάμε να δούμε. Θα είναι ο Mega Cyber κατάλληλος να γίνει ψυχολόγος? Ωα! Τι έγινε! Γιατί κάθομαι ανάποδα στην καρέκλα? Πώς τα κατάφερα να κάτσει έτσι ο τύπας? Ούτε εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Εδώ δεν ξέρω τι πας μας, πρέπει να είναι φάση μισό μέτρο ψηλός απλά. Ίσα που βγαίνει το κεφαλάκι του από το γραφείο. Καλησπέρα. Είμαι ο Πάρης, ο ψυχολόγος σας. Παρακαλώ, καθίστε. Κάποιος βαράει την πόρτα. Και εγώ δεν έχω ιδέα πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι. Α! Ωπα! Πανάγια! Απλά πάτσα! Απλά πάτσα στην πόρτα πάνω! Και πέτα! My mind's a very dark place and I need some help to get to the bright side. Α, μάλλον ξεκίνησε η διάθεση. Από όσο πρόλαβα να ακούσω, βρίσκεται στην ουσία σε ένα πάρα πολύ dark place. Οπότε, πιστεύω αρχικά θα πρέπει να βρούμε αυτό το dark place το οποίο νιώθει ενδόμηχα, έτσι να διερευνήσουμε το πρόβλημα ώστε μετά να βρούμε λύση. Could you describe the dark place? Απάνω την πλάμε κιόλας. I have nightmares every night and when I wake up the world looks like my nightmares. Στην ουσία λέει ότι έχει εφιάλτες κάθε βράδυ και ότι ο κόσμος τα ξυπνάει είναι σαν τους εφιάλτες του. Πιστεύω πρέπει να συνεχίσουμε λίγο στην ενδοσκόπηση, να μας περιγράψει λίγο αυτούς τους εφιάλτες. Για να δούμε λίγο τι βλέπει. Last night I was near this building and it had a megaphone on it and said become a zebra or die. And there were all these zebras around. So I became one and then a man killed me with a chainsaw. Άκουσε μια ντουντούκα, η ντουντούκα του είπε να γίνει ζέμπρα, έγινε ζέμπρα και ένας άνθρωπος το σκότωσε με ένα τσένσο. Έχουν κάποια σχέση αυτά τα όνειρα με την πραγματικότητα? Some, yeah. Like, people laughing at me. Οπότε θέλουμε να μάθουμε περισσότερο για το παρελθόν του ή να πάμε κατευθείαν αν έχει γίνει abused στη ζωή του. Πιστεύω το δεύτερο, έτσι λίγο να χτυπήσουμε κατευθείαν στον στόχο. People have abused me my whole life because I'm quiet and non-confrontational and my parents hate each other. Οι γονείς σου όμως σε κάνανε abuse. Α, για να μάθουμε. We're blasting in this. Not directly, but they hated each other their whole life. My whole life. Α, οκ. Οπότε στην ουσία με το που μισιόντουσαν αυτοί εσένα σε πειράζει χωρίς κατευθείαν να σε κάνουν abuse. Επίτηλο μου αντιλάξει. Τι είδος ψυχολόγος είναι από κάτω? Έχεις φίλους, είναι το θέμα. Να σε υποστηρίξουν ρε παιδάκι μου, κάτι, εντάξει, okay. I have one good friend, but I only hang out with him once a month. Οπότε δεν βγαίνεις πάρα πολύ συχνά, ας πούμε, λίγο έτσι να ξεδίδει το μυαλό. Οπότε δεν είσαι ένα πάρα πολύ υγιής style ζωής. Φαντάζομαι ότι θα μένεις πάρα πολύ σπίτι. Νιώθεις όμως ότι όλοι οι άλλοι άνθρωποι είναι εναντίον σου, ας πούμε, ότι απειλείσαι από αυτούς? Yeah, I feel like the whole of humanity is plotting against me. Τι φάση! Όλη η ανθρωπότητα συμμαχία εναντίον του. Οι ζέμπρες απειλούνται να τις σκοτώσουμε με τσέισος. Είμαι σίγουρος ότι νιώθεις μοναχικός. Φαντάζομαι. No, I'm a solitary person. I don't really get enjoyment from interacting with other people. Το φαντάστηκα, εφόσον θεωρείς ότι ούτσας όλοι συνομωτούν εναντίον σου και τις ζέμπρες σου. Αυτό σε λυπεί παρόλα αυτά. Δεν θα πω do you feel like a pathetic loser στον άνθρωπο. Sadness is all that I feel. Και εκεί που είναι έτοιμος να πει τα πάντα, ξέρω και να τα ξέρω. Ναι, αυτή ήταν η ώρα για σήμερα, 60 ευρώ. Οκ, θεωρώ ότι αυτό ήταν για σήμερα λοιπόν. Thanks for your time. You're welcome. 60 ευρώ. Μαλάκα, αυτό το γραφείο είναι τεράστιο ή εγώ πάρα πολύ μικρός? Αυτή η λογική είναι όλοι οι πελάτες μας, I guess. Ωραία, θέλω να το κλείσω αυτό. Αυτό τι είναι? Α, εδώ πέρα είναι στην ουσία το manual που σου λέει τι είναι η κάθε ασθένεια η οποία παρουσιάζουν οι πελάτες. Οι οποίοι πελάτες στην ουσία σου λέει τι έχουν εδώ πέρα. Βασικά δεν έχουμε κάνει διάγνωση ακόμα σε κανέναν. Παρακαλώ, περάστε. Πού είναι το τετράδιό μου? Συγγνώμη! Ω, Παναγία μου! Ναι. Ανά Αμπροχίμοβιτς. Έλα μου. My friend told me that you can read human mind. I am curious if you can do that with mine.
Είναι φάση ότι όντως δεν άκουσα τι είπε, οπότε τι σε φαίνεται εδώ πέρα. Δεν σε ξέρω, ξέρω κάτι είπε. Sometimes I feel very tense. I don't know what to do with myself. I have to drink vodka to tell myself. Α, είναι απλά ρωσίδα, εντάξει, δεν έχει θέμα. Sometimes I cut my arms too. Λοιπόν, στην ουσία είπε ότι νιώθει πάρα πολύ πιεσμένη, πίνει μόνο βότκα για να ξεχάσει και μερικές φορές κόβει και τα χέρια της. Πιστεύω ότι αυτά δεν πρέπει να μείνουμε στο why do you cut yourself, αλλά what makes you tense, ρε παιδάκι, μας πούμε εκεί πέρα. What makes you tense? It comes without any cause. Mental pain gets more and more intense, and then I cut myself to relieve that. Στην ουσία δεν έχει κάτι, κάποια συγκεκριμένη τι απλά συμβαίνει και τι γίνεται πιο έντονο και πιο έντονο και πιο έντονο. Φτάνει όμως αυτή η κατάσταση στα πλαίσια της δυσφορίας, άγχους, ξέρω εγώ και τέτοια. Για να δούμε. Κλαίω που απλά μιλάω, ξέρω εγώ, σαν το Google Translator, ο τύπας μου. Exactly. I feel very sad and the only way to calm down is to drink or hurt myself. Αυτά τα χαμόγελα πάντα με δυσκόλευαν να ζωγραφίσουν. Α, τελείωσε, συγγνώμη. Ναι, νιώθεις μόνη, αυτό δεν λέμε. Συνήθως. Sometimes too, but not too often. Έχεις ωραία μάτια. I am a solitary person. Είναι πάρα πολύ μοναχική μας λέει και αυτή, σαν τον προηγούμενο. Ξέρεις τι, θα τη γνωρίσουμε. Αυτήν με τον προηγούμενο και να τα φτιάξουν, ρε παιδάκι μου. Κάτι τρώει να βρουν, να βάλουν σε μια δομή τη ζωή τους, παιδιά. Ξέρετε τι, αυτές είναι έγκυρες ψυχοφτιαχτικές. Μέθοδοι ψυχολογίας. Το δεύτερο είναι απλά σε βάση σε βάραγαν οι γονείς σου. Θα το πάμε λίγο πιο smooth φάση, ρε παιδί μου. Έχεις κάποια τραύματα από το παρελθόν? Tell me about your past. Any traumas? I was bullied in school a little because of my anger issues. But nothing serious. Την έκανα bully στο σχολείο κυρίως επειδή είχε πάρα πολλά νεύρα, αλλά τίποτα σοβαρό. Συναντάς άλλους αλκοολικούς σαν και σένα! Δεν νομίζω ότι ασκείται έτσι η ψυχολογία. Do you drink alone? Συνηθίζεις να ψήνεις, what? Να πίνεις μόνη σου. In my room, because I don't like socializing that much. Απλά της αρέσει, ξέρω εγώ, να κοινωνικοποιείται, οπότε γι' αυτό πίνει. Παρ' αυτά, πρέπει να κάνουμε dive into this και να δούμε τι οδηγεί σε αυτή τη μοναχικότητα. Ας κάνουμε τώρα λίγο dive πιο βαθιά, σε φάση νιώσεις παρανοϊκή ότι κάποιος θέλει να σε πιάσει. Do you feel paranoid that somebody wants to get you? Για διαταραχή αυτή η κοπέλα. Sometimes I feel like people want to hurt me or that they are laughing at me. Α, μερικές φορές νιώθει ότι άνθρωποι γελούν μαζί της ή προσπαθούν να της κάνουν κακό. Κάνεις άλλες καταχρήσεις παρόλα αυτά. Τσουπί μου, δεν θυμάμαι καν το όνομά σου. Δεν ξέρω καν το όνομά σου. Απλά μπαίνουν μέσα και δέχομαι. Δεν μπορούσα καν να μην είμαι ψυχολόγος, ξέρω εγώ. Μίλαγα πάλι και δεν ακούγεται τι έλεγε. Ρε, πως το ήξερα ότι κάτι ξεχνάω. Να ακούω τον πελάτη. Παρ' αυτά μου ακούγεται λογική ερώτηση η πρώτη φάση ότι αλλάζει συνέχεια φάση μία σε μανιακή και μετά καταθλιπτική, ας πούμε. Μήπως έχει μανιοκατάθλιψη, ξέρω εγώ. Do your state of mind change like being manic and then depressed? Some days I am very happy and do many things. And then I feel like not living at all. Έπρεπε στο στυλό μου πάλι. Τι φάση, πάνω που θα έβγαζα διάμεση, ξέρω εγώ, και είπε κάτι σημαντικό, Γεια σου, 60 ευρώ. Αυτές οι πρακτικές των ψυχολόγων δεν τις καταλαβαίνω. Παρά είναι σκληροί αυτοί οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήταν για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Okay, that's all for today. I will make an appointment for tomorrow. Θα ήθελα να μου πει, OK, ποτάκι, OK, Google. Tomorrow afternoon. Καμιά διάγνωση σήμερα βγάλαμε ή όχι? Ποιοι είναι όλοι αυτοί, Παναγία μου? Αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Psychiatry Simulator. Βγήκε εκτός περσόνας, έτσι. Λοιπόν, μισό. Το έχω. Και αυτό, καλέ μου πελάτη, ήταν το Psychiatry Simulator. Ελπίζω να σ' άρεσε η συνεδρία όσο σ' άρεσε και σε μένα. Να πατήσεις like και καμπανάκι αν θες να δεις περισσότερα. Και θα σε δω στο επόμενο βίντεο. Καλό βράδυ. Θα σου φάω την ψυχούλα.